Λοιπόν, και θα μείνουμε σε αυτήν το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, σήμερα, ο οποίος έφυγε Κουτσοκώστα μετά τη Ραμάλα, πήγε και στο Ισραήλ που είχε σειρά επαφών. Ακριβώς, Εύα, στη Ραμάλα, όπου συναντήθηκε και με τον ομόλογό του, τον Παλαιστίνιο ομόλογό του, αλλά και με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και συζήτησαν για όλη την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Μετέβη ευνηδιαστικά στο Ισραήλ για να συναντήσει τον Ισραηλινό ομόλογό του, Έλι Κοέν. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, του μετέφερε όσα υπόθηκαν με τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή, αυτό που μας μετέφεραν διπλωματικές πηγές είναι ότι οι Παλαιστίνοι είπαν στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ακριβώς επειδή έχει αυτή την καλή σχέση και με τις δύο πλευρές, όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή και στις βασικές υποδομές τους, δηλαδή στην ίδρυυση, στο αποχετευτικό, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία και με τους ασθενείς. Και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Γεραπετρίτης αποφάσισε αμέσως μετά να πάει στον Ισραηλινό ομόλογό του και να τη μεταφέρει όλα αυτά. Επίσης, αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επαφών που είχε με την Παλαιστινιακή ηγεσία ήταν και όλες οι προσπάθειες που γίνονται για ανθρωπιστικές παύσεις και για τη διάνοιξη των ανθρωπιστικών διαδρόμων που αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εφή Κουτσοκώστα.